Χθες το μεσημερά εκεί κοντά ενημερωθήκαμε από τον πατέρα Γεώργιο εκεί από την περιοχή της Ευγιάνου για ένα κάτοικο της Ανοβιάνου, τον κύριο Αναστάσιο Μπαξεβανίδη, ο οποίος έχει μπει στη σύνταξη εδώ και 4 χρόνια και ενώ θα έπρεπε να παίρνει ένα χι ποσό, εντούτοις ακόμα παίρνει τα έναντι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ίδιος να ζήσει. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μπαξεβανίδη. Αξίζει να ακούσετε με 2 λόγια και όπως μπορεί, γιατί έχει ένα πρόβλημα στη φωνή, να ακούσετε από τον ίδιο αυτή την περιπέτεια. Μακάρι εκείνοι που ακούν σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και στην Αθήνα, άμεσα να κινητοποιηθούν και να δώσουν ένα τέλος σε αυτή την περιπέτεια αυτού του ανθρώπου. Κύριε Μπαξεβανίδη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Ναι, τέλος το 20 το Μάρτι εκατάστα για δίδαξη. Τώρα και ένα χρόνο ο φακελός μου είναι στο λογιστήριο του κράτους. Τι πρέπει να κάνω να πάρω τη σύνταξη? Κύριε Μπαξεβανίδη, να σας βοηθήσω και να πούμε το εξής. Εσείς φύγατε από το Δήμο Βιάνου όπου εργαζόσασταν, στην ηλικία που έπρεπε να φύγετε, με 6.500 ένσημα, εντάξει? Ναι. Ωραία. Κάνατε τα χαρτιά σας για να μπείτε στη σύνταξη. Ωστόσο, όπως μου είπατε στη χθεσινή ημέρα, σας βοηθώ για να μην σας κουράζω και τα λέω εγώ. Είχατε στον ΟΓΑ ένα χρέος στα 2.900. Ναι. Ωραία. Η σύνταξη που θα πρέπει να παίρνετε είναι στα 970 ευρώ. Ωστόσο, 4 χρόνια μετά παίρνετε ακόμα τα έναντι 380 ευρώ. Ο φάκελος σας είναι στο λογιστήριο του κράτους. Για ποιο λόγο, πείτε μας μόνο? Πήγε στο λογιστήριο του κράτους τώρα 1 χρόνο. Ναι. Η απόφαση που αναμένεται να βγει από το λογιστήριο του κράτους ποια είναι? Αυτά τα 2.900 το χρέος. Εσείς δεν έχετε κάνει αίτηση, όπως μου είπατε, ότι με το που θα δοθεί το σύνολο των χρημάτων αναδρομικά να κρατηθούν άμεσα τα χρήματα? Άμεσα, ναι, εννοείται. Τότε γιατί? Άμεσα να κρατηθούν. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Τοπικά στον ΕΦΚΑ πήγατε? Τι να πω. Τοπικά στον ΕΦΚΑ πήγατε? Πω, δεν πήγα. Τι να λέει κανένας, εγώ πάει 2-3 φορές. Ναι. Τίποτα. Δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσουν? Τίποτα, τι να πω, παιδί μου. Σας είπαν ότι απλά παρουσιάζονται τα προβλήματα αυτά εξαιτίας της οφειλής και γι' αυτό το λόγο δεν παίρνετε τη σύνταξη? Εκεί έχει κολλήσει το θέμα. Έτσι λένε. Έχετε κάνει μέσω λογιστή, μέσω νομικού, ή απλά το είπατε προφορικά, ή μήπως υπάρχει εγγράφος αυτό? Όχι, ότι μπορεί να κρατηθεί λογιστή αυτό το χρέος σας? Τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Απλώς στον ΕΦΚΑ και έφυγε το χαρτί για να παρακαταθήσουμε τα λεφτά από εκεί, από τη σύνταξη. Ο ΕΦΚΑ έχει ένα τέτοιο χαρτί ότι εσείς επιθυμείτε τα χρήματα τα οποία χρωστάτε, τα 2.900 στον ΟΓΑ, να κρατηθούν από τα χρήματα της σύνταξης? Ναι, και εγώ το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή. Και τι ακριβώς λέει το χαρτί αυτό? Τίποτα. Ότι λέει ότι τα λεφτά, τα 2.900, να παρακαρτηθούν από τη σύνταξη του κ. Μπαξεβανίδη. Αυτό λένε. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά, ο φάκελος, χωρίς να ξέρετε γιατί, βρίσκεται 1 χρόνο, όπως είπατε, στο λογιστήριο του κράτους. Έχει εκεί κρατηθεί. Τώρα, επειδή ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει και δίνει μπόνους 15% παραγωγικότητας ή οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον έστω και με αυτή τη διαδικασία ας το εκμεταλλευτεί κάποιος, εάν θέλει να πάρει μπόνους, για να καταφέρει να επιλύσει τη δική σας την υπόθεση, να πάρετε τα χρήματά σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ζείτε αξιοπρεπώς, κύριε Μπαξεβανίδη. Ας πω μια κουβέντα. Ξέρεις τι περνάω τώρα, τα 4 χρόνια. Περνάω την πείνα και την φτώχεια, την κατοχή εγώ. Εγώ είμαι 66 χρόνια και η γυναίκα μου είναι 62.
και έχουμε πεινάσει, παιδί μου. Έχω πρόβλημα καρδιά, αναπνευστικό. Τώρα μετά το Πάσχα μπαίνω για επέμβαση στο λαιμό. Τι να κάνω? Κατάλαβατε? Εγώ κατάλαβα. Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν πρέπει να ακούσουν, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουν όσο φαίνεται. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράζω άλλο. Ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει και θα πάει το αίτημά σας. Θα φροντίσουμε να το στείλουμε και στην Αθήνα, στα κεντρικά του ΕΦΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαξεβανίδη. Καλή Ανάσταση να έχετε. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα.